και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους εταίρους και να υλοποιήσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παραμονή της στο ευρώ, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφορικά με τα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της Δημάρου Οδυσσέα Βουδούρη για τις οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Άρχισε στο αυτόφορο η δίκη των 12 συλληφθέντων στα ναυπηγές Καραμαγκά. Ο εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία έχουν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία σε ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέλφους τους. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως και πορεία προς τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Στο συμβολικό κτίσιμο της εξωτερικής εισόδου του Δρομοκαΐτιου προχώρησαν το πρωί οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου διαμαρτυρώμενοι για την υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση, όπως υποστηρίζουν του Ιδρύματος. Μικρή ένταση επικράτησε στην είσοδο του νοσοκομείου μετά την επέμβαση της αστυνομίας, προχώρησε σε 4 προσαγωγές εργαζομένων, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 18 συλληφθέντες για την κατάληψη του κτηρίου πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, Νίκος Φωτόπουλος. Στο Λουξεμβούργο συνεδριάζει το απόγευμα το Eurogroup, στο οποίο δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για το ελληνικό πακέτο μέτρων. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και οι επικεφαλής της Τρόικας θα ενημερώσουν τα μέλη της Ευρωζώνης για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστούν αύριο, καθώς πρέπει να εξευρεθεί άλλο 1 δις ευρώ για να κλείσει το πακέτο. Η ΕΣΕΑ και τα ΔΕΗ διοργανώνουν το απόγευμα στο Σύνταγμα Πανεργατικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας, αντιδρώντας στα προωθούμενα μέτρα. Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι διοργανώνουν συγκέντρωση στην πλατεία Κοντζιά και στη συνέχεια πορεία προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φρούριο θα θυμίζει σε λίγες ώρες η Αθήνα, καθώς λαμβάνονται δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη Μέρκελ αύριο. Η Γερμανίδα καγκελάριος μετά την άφηξή της θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε ετοιμότητα θα τεθούν περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, καθώς στο κέντρο προγραμματίζονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη. Η ΕΣΕΑ και η ΑΔΔΗ έχουν ανακοινώσει πανατική στάση εργασίας από τις 12 έως το τέλος της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΗ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην Ομόνια. Υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι τουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στο Κυπριακό. Την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου. Ελεύθερη χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, αφέθηκε μετά την απολογία της στον ειδικό ανακριτή, πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχαντζόπουλου, Γκούντρουν Μολντενάουερ, που κλήθηκε να λογοδοτήσει για εμπλοκή της στην υπόθεση των παράνομων αμοιβών του πρώην Υπουργού. Εξωτερικές ειδήσεις. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες κατά του Νοτίου Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε μετά την Ισραηλινή Αεροπορική Επιδρομή στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά 2 Παλαιστίνοι. Σεισμός 6 ρίχτερ στον κόλπο της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έκανε αυστηρή κριτική στον εαυτό του για την εμφάνισή του στο debate απέναντι στον αντίπαλό του Μιτ Ρόμνεϊ και επενθύμησε στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση στην Καλιφόρνια πως και ο δρόμος της πετυχημένης του προεκλογικής εκστρατείας το 2008 είχε λακκούβες. Τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες πυρά κατά μήκος των συνόρων στο έδαφος της Συρίας, έπειτα από την εκτόξευση όλμου από τη συριακή πλευρά στην τουρκική πόλη Τσάκαλε στα σύνορα των δύο χωρών. Ήταν η πέμπτη μέρα στη σειρά των τουρκικών αντιπίνων στους βομβαρδισμούς του τουρκικού εδάφους από τη Βόρεια Συρία. Ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, κέρδισε στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή με ποσοστό 54% έναντι του 45% του αντιπάλου του Ενρίκε Καπρίλες. Οι υποστηρικτές του Τσάβες είχαν ξεκινήσει από νωρίς τους πανηγυρισμούς ενώ ανέμεναν τα αποτελέσματα των εκλογών. Αθλητική επικαιρότητα. 6-6 για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ της Super League σε Ερυθρόλευκη επικράτησαν 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκι με γκολ του Χωσέ Χολέμπας στο 43. Απόψε ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με τον αγώνα Λεβαδιακού Πανθρακικού. Ο καιρός. Στα βορειοανατολικά της Ποράδας, στην Εύβοια και την Κρήτη επικρατούν εφόσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη πλέον βόρει μέχρι πολύ ισχυρή και η θερμοκρασία σημειώνει πτώση στα βόρεια και φτάνει τους 29 βαθμούς. Νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες και θερμοκρασία στους 29-25 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.